Η κυβέρνηση έκανε τα πάντα λάθος και εσείς και ο κύριος Σόιμπλε και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκαναν τα πάντα σωστά. Αυτό πιστεύετε? Και εγώ έχω κριτική τοποθέτηση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά νομίζω η δική σας τοποθέτηση δεν είναι σωστή, είναι μάλλον τελείως λάθος. Πήγαν 240 δισεκατομμύρια στην διάσωση των ελληνικών τραπεζών. Και γιατί δεν αφήσαμε τις τράπεζες να καταστραφούν? Τότε θα έπρεπε να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι έχουν τις μετοχές, διότι επιβαρύναμε τους πολίτες, και αυτό είναι εκείνο το οποίο θα έπρεπε να είχαμε να κάνει. Όμως ακολουθήσατε άλλο δρόμο. Και μετά για τον άλλο δρόμο βάλετε κάποιους όρους για την Ελλάδα, για την Πορτογαλία, για την Ιρλανδία, για την Ισπανία, για την Κύπρο. Οι πληθυσμοί λοιπόν αυτών των κρατών πρέπει μετά να πληρώσουν. Μια μεγάλη τιμή. Και πολύ δραματικό το θέμα στην Ελλάδα. Και θα το πω ακόμη μια φορά. Εδώ και 6 χρόνια έχουμε την κρίση στην Ελλάδα. Η μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, η αύξηση σε 25% της ανεργίας, η ανεργία των νέων σε πάνω από 50%, η κατακρύμνηση του προγράμματος υγιεινής, η μείωση των μισθών 30%, και όλα αυτά δεν σας φτάνουν, πρέπει, θέλετε να τα κατεβάσετε ακόμα περισσότερο, και αυτή είναι η εικόνα που έχετε για την Ευρώπη, κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε. Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο και έχετε το φταίξιμο, φταίτε για αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού, τα κρατικά χρέη 125% πριν από την κρίση, τώρα είμαστε στο 180% του ΑΕΠ. Και πώς θα πληρωθούν αυτά πίσω? Και η πολιτική της Τρόικα και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης απέτυχε. Τα αποτελέσματα τα οποία είχατε φανταστεί, περισσότερη ανταγωνιστικότητα κτλ., όλα αυτά δεν προέκυψαν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε αυτοί οι τρεις θεσμοί θα αναλάβουν και την ευθύνη για αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει. Γιατί η λανθασμένη πολιτική, υπεύθυνες είναι οι εθνικές κυβερνήσεις, και οι κυρίως υπεύθυνοι που δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στην Κομισιόν, όλοι αυτοί δεν τιμωρούνται καθόλου και είναι πάνω από τα πράγματα. Τώρα έχουμε μια δραματική εξέλιξη. Πρώτη φορά στην εξέλιξη, μια επιστροφή δανείου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπόρεσε να πληρωθεί. Η ελληνική κυβέρνηση προκήρυξε δημοψήφισμα για την επόμενη Κυριακή. Και κύριε Γκάμπριελ, όχι για το αν θα μείνει στο ευρώ ή όχι, γιατί κανείς δεν επιτρέπεται να διώξει μια χώρα από το ευρώ. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος της χρεοκοπίας του κράτους και η χρεοκοπία εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ. Αυτό υφίσταται. Αλλά κύριε Γκάμπριελ, δεν θυμάστε καλά. Αρχές Σεπτεμβρίου του 2011 η κυβέρνηση η κυβέρνηση τότε του Πασόκ με τον κύριο Παπανδρέου ήθελε να κάνει ένα δημοψήφισμα που δεν ήθελαν να συμφωνήσουν οι συντηρητικοί. Στο Βερολίνο υπήρξαν απειλές ότι θα υπάρξει χρεοκοπία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε ότι θα σταματήσει να πληρώνει. Ο Παπανδρέου έπαψε να είναι πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε σε μια δραστική μείωση των μισθών και των συντάξεων. Αλλά πώς αντέδρασε τότε η S5 στην απόφαση του Παπανδρέου? Ο Μάρτιν Σούλτς, σήμερα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε ότι έχει μεγάλη κατανόηση για το δημοψήφισμα. Και εσείς, κύριε Γκάμπριελ, είπατε ότι είστε υπέρ του δημοψηφίσματος, και διαρωτώ με πώς ισχύει αυτό για εσάς για το ΠΑΣΟΚ και όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή έχει να κάνει αυτό με κάτι άλλο?
Τότε κάθεσταν εκεί και τώρα κάθεστε εκεί πάνω. Μήπως έχει να κάνει με την άλλη θέση που έχετε σήμερα? Εάν όμως έχει να κάνει με την διαφορετική θέση σας σήμερα από τότε, τότε η πολιτική δεν καθίσταται αξιόπιστη. Υπάρχει τώρα κριτική για το δημοψήφισμα και πρέπει να πω ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση μπορούν να θέσουν προς ψηφοφορία μόνο ένα δημοψήφισμα, μια συγκεκριμένη ερώτηση. Το δέχεστε ή δεν το δέχεστε? Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Οι άνθρωποι κάνουν ουρές στις τράπεζες. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά η κυβέρνηση δεν είχε άλλη δυνατότητα. Και δεν επιτρέπεται. Εάν έλεγε ναι στο δημοψήφισμα, τότε θα έπρεπε να πει στον πληθυσμό του ότι δεν ακολουθώ τις προεκλογικές μου υποσχέσεις. Και αυτό ήταν ανεμόδα στη Γερμανία. Αλλά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αν για το τέλειωμα της πολιτικής λιτότητας πήρε πολλούς ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας λέει ότι θα συνεχίσουμε την πολιτική μας και δεν μπορούμε να κατηγορούμε εμείς ανθρώπους που εμένουν στις δημοκρατικές τους διαπιστώσεις και διατυπώσεις. Και κύριε Γκάμπριελ, εάν λέτε ότι οι Γερμανοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρώνουν για τη λάθος πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, και αυτό είναι τελείως λάθος. Πού βρίσκεται η αλληλεγγύη της ΕΣΠΕΝΤΕ με τον ελληνικό λαό, αλλά και με τους ελληνικούς και με τους Γερμανούς εργαζόμενους? Διότι σας λέω, εάν αποτύχει το Ευρώπη, τότε αυτό θα μας στοιχήσει πάρα πολύ. Και εάν έρθει μια χρεοκοπία της Ελλάδος, τότε και εσείς θα χάσετε πάρα πολύ, διότι 27% θα το πληρώσουμε εμείς, είναι πάνω από 80%. Δισεκατομμύρια. Ίσως, όπως λέτε κύριε Σόιμπλε, όχι αμέσως αλλά σιγά σιγά, αλλά θα το πληρώσουμε. Και αυτό πρέπει να το πούμε στους Γερμανούς εργαζόμενους. Και από αυτό θέλουμε να τους απελευθερώσουμε από αυτόν τον κίνδυνο. Αλλά κυρία Καγκελάριε, θα πρέπει και εσείς να τα δείτε τα θέματα όπως σας τα περιγράφω. Μιλήσατε για το βασικό ερώτημα. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων και δεν είναι το θέμα των χρεών. Πρόκειται για δύναμη και δημοκρατία. Και ο Αμερικανός Ιώζεφ Στίγλιτς, νομπελίστας, το είπε το θέμα έτσι. Πρόκειται για την κυριαρχία μιας χώρας που είναι μέλος της Ευρωζώνης, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και είναι μέλος της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών. Και θα πρέπει να μειωθούν και οι δαπάνες για την άμυνα. Πρότεινε κάτι η ελληνική κυβέρνηση, η Τρόικα πρότεινε περισσότερα και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τώρα, ο Στόλτεμπαϊκ, λέει ότι δεν γίνεται να μειώσει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και τώρα διερωτώ με τι πρέπει να γίνει. Όλες οι δεσμεύσεις μέχρι τώρα δημιούργησαν προβλήματα στην εσωτερική πολιτική των κρατών. Στην Πορτογαλία και τώρα στην Ελλάδα, τα συνταγματικά δικαστήρια εκεί έβγαλαν αποφάσεις που έλεγαν ότι υπήρξαν συγκρούσεις με τα εθνικά συγγράμματα. Και αυτό δεν έγινε σεβαστό ούτε από την Τρόικα. Και είπατε, κυρία Καγκελάρια, ότι η Ευρώπη βασίζεται στο δίκαιο και το δίκαιο πρέπει να τηρηθεί, και κατηγορήσατε την ελληνική κυβέρνηση ότι πληγώνει αυτό το δίκαιο. Θα ήθελα να πω ότι η γερμανική κυβέρνηση πριν από 11 χρόνια προσέβαλε το δίκαιο. Ήταν η συνθήκη του Μάστριχτ τότε η οποία προσευλήθη. Τότε η Κομισιόν ήθελε να γράψει μια μπλε επιστολή για την και να ορίσει και πρόστιμα, αλλά αργότερα αυτό το πράγμα δεν το έκανε κανείς απέναντι στη Γερμανία και αργότερα στην Γαλλία, αλλά εναντίον της Ελλάδος πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσετε γιατί συμβαίνει. Και πριν από 5 μήνες ξεκίνησαν οι συζητήσεις των τριών θεσμικών οργάνων με την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε άλλες περικοπές. Έχετε δίκιο, για τα 400 εκατομμύρια δεν είναι το θέμα της συζήτησης. Εκείνο που θέλετε είναι ότι θέλετε να ρίξετε την αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Και θα σας το αποδείξω. Το ερώτημα είναι ποια μέσα και ποιοι τρόποι θα ακολουθηθούν από εσάς. Και πρόκειται και για ένα άλλο θέμα. Και στο άλλο θέμα ίσως να ακούσετε τι λέω. Πρόκειται για το ανεφόρον. Τόσο ο κύριος Γκάμπριελ όσο και η κυρία Μέρκελ όσο ο κύριος Σόιμπλε είπαν ότι θέλουν να δώσουν ένα δάνειο, αλλά ένα δάνειο θα το συνδέσουν με όρους. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν? 29 δισεκατομμύρια θα πρέπει να δοθούν στον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, διότι υπήρχαν διαφορετικές δυνατότητες πληρωμής φόρου, τη μία φορά 4%, την άλλη φορά 1%. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ένα δάνειο γέφυρα. Και εκεί δεν το δίνετε αυτό το δάνειο γέφυρα για να πιέσετε. Και η ελληνική κυβέρνηση είπε, εάν έχετε κάνει τόσο συμβιβασμό, κάντε και αυτό. Δεν βλέπω, εάν το κάνατε αυτό, διακινδύνευση του ευρώ, και πιστεύω ότι πρέπει να έχετε προβεί σε αυτό το δάνειο γέφυρα. Ο δρόμος του δημοψηφίσματος ήταν, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Θα έπρεπε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και δεν λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει λάθη. Γνωρίζω ότι και τώρα έχει υποβάλει νέες προτάσεις. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί, επί παραδείγματι, είναι ότι δεν υπάρχει πρόταση για να φορολογηθούν οι πλούσιοι στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά η Τρόικα, η δική σας, δεν είπε καμία κουβέντα και γι' αυτό. Αντίθετα, και ακούστε με, αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ να φορολογηθούν μία φορά. Και η Τρόικα είπε, το αρνήθηκε. Και αυτή είναι η Τρόικα, η δική σας, για να το πω το θέμα σαφώς. Η κυβέρνηση είχε 48 ώρες καιρό και αντέδρασε. Είπα προηγουμένως, ένα Brexit θα ήταν καταστροφικό για πολλούς λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να το διαβάσετε, διότι ο δημοσιογράφος έκανε λάθος και εντωμεταξύ ζήτησε συγγνώμη. Δεν έκανε ποτέ λάθος στην περίπτωσή σας κάποιος δημοσιογράφος λάθος? Μην μου το πείτε αυτό, γιατί δεν σας το πιστεύω. Λοιπόν, για να έρθω λοιπόν πάλι στο Brexit, υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, μπορεί να είναι ένα ντόμινο. Και όλοι μας δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Κανείς μας δεν μπορεί να το εκτιμήσει. Ξέρετε τι θα συμβεί με ένα τέτοιο? Ξέρουμε, κάνουμε σαν να ήμασταν όλοι πανέξυπνοι, αλλά δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε τι θα συμβεί. Ja, ich finde, ich auch, aber bei mir stimmt es doch wenigstens ein bisschen. Επανέρχομαι λοιπόν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες. Και αν φτάσουμε σε ένα ντόμινο και αν πεθάνει το ευρώ, τότε εμείς θα υποφέρουμε. Και γιατί? Η κατάσταση δεν ήταν αυτή που είχαμε πριν από την εισαγωγή του ευρώ. Είναι μια άλλη κατάσταση. Η δραχμή, το φράγκο τότε κτλ. Δεν είχαν μεγάλη αξία. Το μάρκο είχε μεγάλη αξία. Και εμείς θα έχουμε τις μεγαλύτερες συνέπειες, διότι οι εξαγωγές μας σε μια τέτοια περίπτωση θα κατακρινιστούν και θα έχουμε μια μαζική ανεργία. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα που με ενδιαφέρει πολύ. Πόσο μπορεί κανείς να επέμβει στην εσωτερική πολιτική? Εάν δίνει κανείς οικονομικές βοήθειες, πρέπει βεβαίως να υπάρχουν όροι και δεσμεύσεις για να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων. Αλλά ο τρόπος και ο δρόμος, αυτό πρέπει να αποφασιστεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο και όχι από την Τρόικα, όπως όλα τα χρόνια έγινε. Και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος και το οποίο έχει γίνει επί χρόνια. Ας ήταν η Γερμανία σε μια τέτοια κρίση και η Τρόικα μας έλεγε μειώστε αυτό, μειώστε εκείνο, θα το δεχόμασταν? Αλλά άλλοι πρέπει να το δεχθούν. Αυτό λέμε. Να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν.
Και για τον λόγο αυτό λέω, δεν χρειαζόμαστε λιγότερο, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αλλά χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη. Μια κοινή οικονομική Ευρώπη, μια κοινή οικολογική πολιτική, μια κοινή κοινωνική πολιτική. Το να μισείτε τους αριστερούς, αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είστε μέλος της ΕΣΠΕΝΤΕ, θα μπορούσατε να πάτε κατευθείαν αλλού. Αλλά το ξεχνάμε αυτό και συνεχίζω. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει πάντοτε να πρόκειται για μια δικαιοσύνη φορολογική και όχι αυτό που συνέβη στο παρελθόν τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα οποία έχω διαβάσει τώρα τελευταία περιέχουν τόσο μίσος που δεν δείχνουν κοινή ευθύνη και υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που δικαιολογεί η ιστορία μας. Οι Έλληνες βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση την επόμενη Κυριακή. Μπορούν από τη μια φορά να αποφασίσουν ναι και από την άλλη όχι. Και τα δύο έχουν για αυτούς πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα όμως δεν γίνεται. Υπάρχουν πάντοτε νέες προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Και η γαλλική κυβέρνηση, η αυστηρική κυβέρνηση θα μιλήσει μαζί τους. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για τρίτο πακέτο ή για οτιδήποτε. Και εσείς λέτε να μιλήσουμε μετά την Κυριακή. Διότι ελπίζετε ότι μετά την Κυριακή θα πέσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν θέλετε να μιλήσετε πριν από την Κυριακή. Και αυτό είναι ανεύθυνο. Θα πρέπει να σας το πω με τη σαφήνεια που σας το λέω. Ξέρετε, κύριε Σόιμπλε, σας το είπα και θα ήθελα να σας το ξαναπώ. Εκλέγεται μια κυβέρνηση που δεν σας αρέσει και το καταλαβαίνω. Αν ήμουν στη δική σας κατάσταση και κάπου ψηφιζόταν μια δεξιά κυβέρνηση, δεν θα άριζε και σε μένα. Δεν θα είχα κι εγώ όρεξη να βοηθήσω μια δεξιά κυβέρνηση, μια συντηρητική. Ακούστε με όμως. Και λέτε, εάν κάνετε συμβιβασμούς με την Ελλάδα, πρέπει να τους κάνετε και με την Ισπανία και με την Πορτογαλία. Θα το έλεγα κι εγώ αυτό. Και δεν είναι καλό αυτό. Και μετά λέτε, εάν το κάνω όλα αυτά, τότε θα κερδίσουν και οι αριστεροί στις άλλες χώρες, διότι ήταν επιτυχημένοι στην Ελλάδα. Θα τα έλεγα κι εγώ αυτά τα πράγματα αν ήμουν στη θέση αντίστοιχα. Είναι σαφές. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά μετά, κύριε Σόιμπλε, μετά θα πρέπει η πολιτική σας ευθύνη και υπευθυνότητα να δράσει. Και, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα crash course. Θα έπρεπε να έχετε το θάρρος το οποίο σας λείπει. Όμως ζητώ να έχετε αυτό το θάρρος για να λυθούν τα θέματα. Και ένα τελευταίο θέμα θέλω να θέσω, κυρία Μέρκελ. Αυτές τις μέρες έχετε μια φοβερή ευθύνη. Θα βρείτε την τελευταία στιγμή. Μια λύση. Έχετε τη δυνατότητα να είστε ο σωτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπείτε έτσι στην ιστορία ή ως καταστροφέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ως καταστροφέας. Σας εύχομαι σε εσάς και σε μένα και στον πληθυσμό μας, σας εύχομαι να αποφασίσετε να είστε ο σωτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.